Πού είσαι, μωρέ? Πού είσαι εσύ, μωρέ? Πού είσαι εσύ, μωρέ? Μωρέ, τι τραβάτε. Πάρτε τους φακούς και ψάξτε όλη την περίμετρο. Τζιμί, ψάξτε όλη την περίμετρο. Να ξαναψάξετε μήπως τυχόν βρούμε υπολείμματα ή οτιδήποτε που θα μπορούσε να έχει αφήσει σημάδι για δηλητήρια. Μετά από τηλεφώνημα από μέλος του διασώστη του Ρόμελ, και μετά από ένα πολύ μεγάλο αγώνα στο να σώσουμε ήδη μία δηλητηριασμένη θηλυκιά με δύο κουτάβια, ήδη έχουμε χάσει τρία σκυλιά από δηλητήρια. Έχουμε και ένα περιστατικό το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από άνθρωπο ο οποίος πυροβόλησε πάνω στα σκυλιά, αλλά όχι να τα χτυπήσει, να τα σκοτώσει. Αυτό θα το διερευνήσουμε, να δούμε κατά πόσο και τι γίνεται παρακάτω. Ζητούμενο ότι υπάρχει μία έξαρση γενικότερα σε δηλητήρια και γενικότερα σε ό,τι αφορά στην διακοπήση των ζώων. Θα ζητήσουμε από την αστυνομία και από τις αρχές να κάνει πιο εντατικές έρευνες και, όπως κάνει πάντα το καθήκον της, να δούμε τελικά να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Δεν μπορεί να υπάρχει τόσο πολύ ασυδοσία. Προς το παρόν μένουμε σε αυτά. Οι διασώστες μας αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βρουν οποιοδήποτε στοιχείο εδώ, είτε από φόλα, οτιδήποτε, μην τυχόν πάει κανένα άλλο σκελί και φάει φόλα, να καθαρίσουμε την περιοχή σε πρώτη φάση και να δούμε στην τελική ανάλυση τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Σε συνεργασία με τις αρχές, όπου θα ειδοποιήσουμε ευθύς αμέσως, θα δούμε τις επόμενες κινήσεις μας. Έχει αυξηθεί πολύ ο αριθμός των αδέσποτων σκύλων εντός και εκτός πόλεων ευρύτερα στην περιοχή της Ηλίας. Τι συμβαίνει, τι είναι αυτό? Το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε να δίνουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή εάν δεν έχουμε συγκεκριμένες αποδείξεις. Πρέπει πρώτα να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει, να έχουμε αποδείξεις και μετά να κάνουμε ανακοινώσεις. Το σίγουρο είναι ναι, υπάρχουν δηλητηριάσεις, βεβαίως υπάρχει κακοποίηση ζώων και σαφέστατα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δηλητηριάζουν ζώα επιτέλους να πάνε στη δικαιοσύνη. Αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα σχεδόν είναι το φαινόμενο να βλέπουμε δηλητηριάσεις ζώων σε όλη την Κουρούτα και στο δάσος της Μαραθιάς. Είναι καθημερινό φαινόμενο με δηλητήρια και ένα συγκεκριμένο δηλητήριο, γιατί όλα τα ζώα έχουν τα ίδια συμπτώματα. Πιστεύουμε ότι κάποιος εδώ ντόπιος κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είμαστε φιλόζωοι και δεν μπορούμε να βλέπουμε αυτά τα πράγματα, και κάτι πρέπει να κάνει, θες η πολιτεία, θες όλοι μας, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για να τελειώσει αυτό το φαινόμενο. Σήμερα πόσα έχετε βρει εδώ πέρα? Σήμερα έχω βρει τέσσερα. Τέσσερα, έτσι. Ναι, τα έχω βρει τέσσερα και τα έχω βρει μέσα στον κόσμο. Δηλαδή δίπλα σε σπίτια, δίπλα σε αυτοκίνητα, δίπλα σε κάδους. Μέσα σε κόσμο που αυτά τα δηλητήρια μπορούν να κάνουν δηλαδή κακό σε οποιοδήποτε, όχι μόνο στα ζώα, και σε ένα μικρό παιδί.